Ολυμπιακού στο στάδιο. Επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πόλο για τον Ολυμπιακό. Νίκη με 5-4 επί της Βουλταγμένης στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος. Σούρσιτς κυοφορεί κομιλού στο Sky. Μεταγραφές εν όψη και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για ηχηρές μετακινήσεις ποδοσφαιρικών αστέρων. Γκολ από το αγγλικό πρωτάθλημα και τους ημιτελικούς όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πλούσιο το αθλητικό μενού της σημερινής εκπομπής. Αρχίζουμε γρήγορα με το άνοιγμα της αυλαία της 27ης αγωνιστικής μέρας του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος. Να δούμε, να θυμηθούμε πόσο Όφη κέρδισε χθες μέσα στην έδρα του Πανελληνιακού με 2-1. Η εντυπωσιακή επέλαση του Όφη για την κατάληψη μιας εκ των θέσεων που οδηγεί στην Ευρώπη συνεχίστηκε χθες στον πύργο. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε με 2-1 του Πανελληνιακού στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 27ης αγωνιστικής, έφτασε αισίως στις 4 συνεχόμενες νίκες και βρίσκεται πλέον αγκαλιά με το ευρωπαϊκό όνειρο. Οι γηπεδούχοι έπιασαν τον Όφη κοιμόμενο και άνοιξαν το σκορ στο 29 με το Ροζάλες. Η ομάδα του Έγκιο Γκέραρτ ισοφάρισε στο 66 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νιόμπλια. Το δεύτερο γκολ των κριτικών ήταν θέμα χρόνου καθώς οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν από το 71 με 10 παίκτες. Δράστης ο συνείδης ύποπτος Μιχάλης Ιορδανίδης που στο 46 είχε περάσει σαν αλλαγή. Λίγα λεπτά πριν το τέλος εκτέλεσε τον Γεωργίου χαρίζοντας στην ομάδα του τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει η σημερινή αγωνιστική. Σε πολύ λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Άρη για να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συζήτηση με τον νέο τεχνικό του Άρη, τον Αλκέτα Παναγούλια. Μέχρι τότε πάμε στο πόλο, πάμε στον θρίαμβο του Ολυμπιακού. Μετά από 2 χρόνια το πρωτάθλημα πήγε και πάλι στον Πειραιά. Ο δολοφόνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Όπως και πριν 3 χρόνια, έτσι και τώρα, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στο Πόλο, αφού χρειάστηκε να σπάσει την έδρα της Βουλιαγμένης και να επικρατήσει με 5-4 της αντιπάλου του σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το άθλημα. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από διάλειμμα 2 ετών αναδείχθηκαν στην κορυφή, κατακτώντας τον τίτλο για 5η φορά στην Α1. Σήμερα αναμετρηθήκαν οι 2 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, αυτό έχει σημασία και στο τέλος κέρδισε ο πιο ικανός στις λεπτομέρειες. Δεν είναι μόνο η Βουλιαγμένη που κάνει σοβαρή δουλειά και εμείς από 5 έως 7 ώρες τη μέρα κάνουμε προπόνηση, οπότε νομίζω ότι αξίζαμε αυτό το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό το τελικό ήταν από τους καλύτερους που έχουν γίνει ποτέ. Ένας προπονητής όταν χάνει, οφείλει να δώσει συγχαρητήρια στον αντίπαλό του και αυτό θα κάνω για τον Στάμενιτς που είναι και ένας προσωπικός μου φίλος. Και για μας, για μένα προσωπικά ήταν πρόκληση να βρεθώ αντίπαλός του. Και νομίζω ότι έχει να δώσει πολλά στο ελληνικό πόλο, όπως δώσαν και άλλοι προπονητές. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος 1999. Όμως, τα επεισόδια που έγιναν με το τέλος του αγώνα αμαύρωσαν την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες και των 2 ομάδων στην πισίνα. Καθόμουν στον πάγκο δίπλα στον προπονητή μας, τον Γιάννη τον Γιαννουρή, όταν από την απέναντι πλευρά μου ήρθε προφανώς με σφεντόνα ή με κάτι ή πέτρα ή κέρμα στο μάτι μου. Όταν στο άθλημα της υδατοσφαίρισης που θέλουμε να το κρατήσουμε τόσο ψηλά συμβαίνουν τέτοια έκτροπα, το αφήνω στην κρίση αυτών που θεωρούν σε αυτούς τους αρμόδιους να αποφασίσουν πώς θα διατηρηθεί η ηρεμία στον αθλητικό χώρο και ιδιαίτερα στο τμήμα της υδατοσφαίρισης, στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, που έχει τόσα πολλά προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Πίστευτα πράγματα έγιναν χθες το βράδυ στην πισίνα. Αυτά όμως δεν διαμαυρώνουν το θρίαμβο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Πάμε κυρίες και κύριοι στο μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 νίκες με επί του ΠΑΟΚ, κερδίζοντας τον χθες το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 74-64. Αύριο θα γίνει το επόμενο παιχνίδι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη. Περνάμε στην Θεσσαλονίκη, περνάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, ξεχωριστό από τα άλλα, που θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 18:00 στο Καφτατζόγλιο Στάδιο της Θεσσαλονίκης.
Σαν την μπάλα που κυλάει. Έτσι γλυκά, έτσι όμορφα και έτσι γρήγορα. Έτσι θέλουν να ξεπηδήσουν τα μηνύματα οι εμπνευστές του δευτεριάτικου αγώνα υπέρ του δοκιμαζόμενου σέρβικου λαού. Δευτέρα 26 Απριλίου, 6 ώρα το απόγευμα. Καφτατζόγλιο. Στο χόρτο θα βρεθούν μαζί, όχι αντίπαλοι, μαζί, δύο ομάδες. Από τη μια επίλεκτοι Έλληνες από ομάδες της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη επίλεκτοι Σέρβοι. Αρχηγός των Ελλήνων ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Προπονητές οι κύριοι Κούδας Αηδηνίου Σπυρίδων. Προπονητής των Σέρβων ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ερυθρό Αστέρα Λιούκο Πέτροβιτς. Αυτή την εκδήλωση την διοργανώνουμε για ένα πρόσθετο λόγο ότι δεν θέλουμε εμείς τον πόλεμο. Εμείς δεν θέλουμε την καταστροφή. Εμείς θέλουμε την δημιουργία, τη χαρά, την ευτυχία, την αγάπη και το χαμόγελο να υπάρχει πάντα στα χείλη των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Μας δίνεται ευκαιρία και με το ευχαριστώ να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης και να ευχηθούμε όλοι μαζί να βρεθεί κάποια ειρηνική πολιτική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που γίνεται στη χώρα μας. Οι Σαβίσεβιτς, Κράιλι, Κρουπνίκοβιτς και πιθανότατα Πάντιτς, Γιούγκοβιτς, Μιχαήλοβιτς θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους την όλη εκδήλωση. Μαζί τους οι Μπάντοβιτς, Μιλόγεβιτς, Κλάεβιτς, Έρακ, Τζόρτζεβιτς, Γιοβάνοβιτς, Γκόκιτς, Κρισμάρεβιτς, Ράντισιτς, Μιλοβάνοβιτς, Σάραμπα, Παύλοβιτς, Μπουντουνάβατς, Κρούνιτς, Τζούρτζεβιτς, Τσέροβιτς, Μίτιτς, Ντάμπιτς, Στεφάνοβιτς, Στοϊνοβιτς. Όλα αυτά για ένα παιχνίδι το οποίο εδώ και 10 μέρες απασχολεί έντονα και τη σερβική κοινή γνώμη. Είστε ένας καταπληκτικός λαός και εγώ σε κάθε μέρα που περνάω αισθάνομαι πόσο είμαι τυχερός και εγώ και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου που βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Εμείς ευκαιρία τα βοηθήσουμε από εδώ όσο μπορούμε και τα στείλουμε ένα μήνυμα αγάπη, ειρήνη, να σταματάνε. Είμαστε όλοι εδώ κατά το μπομπαρδισμά. Θέλω να στείλω μήνυμα στον κόσμο ελληνικό λαό να έρχεται στο αυτό παιχνίδι να μας βοηθήσει και να δείχνει, να δείξει να είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε κουράγιο για το λαό σέρβικο. Στο γεμάτο όπως αναμένεται Καφτατζόγλιο θα υπάρχουν και φτερωτά σύμβολα ειρήνης. 500 περιστέρια θα πετάξουν μετά να πάνε να φωλιάσουν και να στείλουν το μήνυμα εκεί που πρέπει. Από το πολύ ενδιαφέρον αυτό φιλικό παιχνίδι κυρίες και κύριοι πάμε στο μεταγραφικό παζάρι που πραγματικά κινείται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Δύο μήνες περίπου πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου, τα σενάρια πληθαίνουν, οι μάνατζερ υποχρεώνονται σε υπερορίες και οι απαιτήσεις των διαχειριστών αυξάνονται. Σάρκα και οστά φαίνεται να παίρνει περίπτωση του Ανδρέα Λαγωνικάκη. Τα κοινά χρώματα της Rapid και του Παναθηναϊκού έβγαλαν από την παλέτα τον ενδιαφέρον του Αμβούργου και της Ντέρμπι για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή που θα συνεχίσει να φοράει πράσινο και λευκό μετακομίζοντας στην Βιέννη. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν μέλος του τεχνικού team του Αυστριακού Συλλόγου Δημήτρης Περσίδης μεσολάβησε για τη μετακίνηση του Λαγωνικάκη που θα εισπράξει 300 εκατομμύρια δραχμές για 3 χρόνια. Αντίθετα, τα συμβόλαια των Λιμπερόπουλου και Κωνσταντινίδη δεσμεύουν, σύμφωνα με επίσημη θέση της ΠΑΕ, τους παίχτες των Πρασίνων που φλερτάρονται από ιταλικούς συλλόγους. Στον Ολυμπιακό, ο Φορίκου δεν επιστρέφει, αλλά εξομολογεί τα όνειρά του. Ο Γκανέζος Άσος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 5 συλλόγων του καπιονάτο, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο. Προτιμάει η Αγγλία, όπως αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters, και αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο με αποκλειστικές του δηλώσεις στον Sky. I'm okay in Ολυμπιακό, but if I don't play matches, how can I stay? Είμαι καλά στον Ολυμπιακό, αλλά αν δεν παίζω πώς να μείνω. Δεν θέλω να φύγω, αλλά αν δεν αγωνίζομαι, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο. Αν δεν μπορώ να παίζω ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να μείνω στην Ελλάδα. Συνέχεια στο πρωινό σου του φλερτ με τον Σάσα Τσούρσιτς, ο παίχτης της Crystal Palace, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού να τον αποκτήσει, εξέφρασε την επιθυμία του να μετακομίσει στον Πειραιά και προανήγγειλε εξελίξεις στο θέμα τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν δεν έχω μιλήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Μίλησα πριν από ένα χρόνο με τον κύριο Μπάγεβιτς και με τον κύριο Λούβαρη, ο οποίος τότε μου είχε πει ότι με θέλει στον Ολυμπιακό. Και εγώ το απάντησα ότι έρχομαι ευχαρίστως. I'm gonna speak next week with Mr. Bajevic. If Olympiacos want me, I'm gonna come. Θα μιλήσω ξανά με τον κύριο Μπάγεβιτς, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Αν με θέλει ο Ολυμπιακός, εγώ θα έρθω. Στην ΑΕΚ ρήτρα στο συμβόλαιο του Ντέμ Νικολαίδη είναι το λιγότερο που αποσχολεί τους ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό. Το όνομα του αγαπημένου των φίλων της Ένωσης γράφτηκε στη λίστα της Φιωρεντίνα, όμως η συμφωνία του Φαμπρίτσιο Ραβανέλη με την Ιταλική ομάδα, όπως έγραψε η Γκαζέτα ντελο Σπορ, πάγωσε προσωρινά το θέμα. Ο παραγωνισμός του Άραν Γκρέταρσον από την αρχική ενδεκάδα σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην αναπροσαρμογή του συμβολαίου του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Νέα Φιλαδέλφια. Οι ηθήνοντες της ΣΥΝΗ κάλλωστε δεν κρύβουν ότι αν ο Ισλανδός φέρει κάποια ικανοποιητική πρόταση από το εξωτερικό, πιθανότητα θα παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή. Αυτά όσον αφορά το παζάρι που γίνεται κυρίες και κύριοι στον μεταγραφικό χώρο για αυτό το καλοκαίρι.
πάμε να δούμε τι γίνεται στον προπονητικό χώρο, όπου σήμερα έχουμε την πρεμιέρα ενός παλιού μας γνώριμου, του Αλκέτα Παναγούλια, που θα καθίσει για πρώτη φορά στην καρέκλα της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας που τον ανέδειξε, του Άρη. Ουδής Γιώργος στέργεσε τον Άρη. Μετά το φυρό και ο Παράσκος απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Θεσσαλονικίων, έχοντας την ίδια συγκομιδή με τον προκάτοχό του. 13 αγώνες, 21 βαθμοί, αλλά και το ίδιο πρόβλημα. Η ομάδα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο που περίμεναν οι διοικούντες, με αποτέλεσμα η έξοδος στην Ευρώπη να φαντάζει δύσκολη. Ο Παράσκος στηρίζει υγιή ηχθείως για την ώρα, αλλά από το στενό του περιβάλλον έχει διαρρεύσει ότι είναι δυσαρεστημένος από τη στάση της διοίκησης απέναντί του. Αυτό πάντως που φαίνεται να μέτρησε περισσότερο στην απόλυσή του ήταν το γεγονός ότι είχε κακές σχέσεις με πολλούς παίκτες. Αναζητείται μάγος λοιπόν, ή μήπως βρέθηκε. Στο πρόσωπο του Αλκέτα Παναγούλια, ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ, Δημήτρης Κοντομινάς, βλέπει τον άνθρωπο που θα εκπληρώσει τις προσδοκίες του ίδιου αλλά και των φιλάθλων, που επιθυμούν διακαώς να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόσκληση πρόκληση του κ. Κοντομινά, καλείται να ανορθώσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και να πάρει βαθμούς που χρειάζονται, αν και το πρόγραμμα στους 8 αγωνιστικούς που απομένουν δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο Γολγοθάς αρχίζει σήμερα από τον Ολυμπιακό στην Αθήνα και συνεχίζεται με ΑΕΚ και Απόλλωνα στο τέταρτο γήπεδο λόγω της τιμωρίας που το επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή, Πανελλαδικό, Όφη και Προοδευτική εκτός και μόνο Βέρεια και Πανελλαδικό στο Χαριλάου. Άρης και Παναγούλιας θα πορευθούν μαζί μέχρι το τέλος περίοδου, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο οι δύο πλευρές να συνεχίσουν την εργασία τους και μετά το καλοκαίρι. Κύριε Παναγούλια, welcome. Καλώς τον. Αλκέτα, είσαι καλά. Καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Χθες το βράδυ ήρθες από Αμερική, πώς το βράδυ, ναι, και αμέσως πιάσαμε δουλειά εδώ. Χάρη μου, έχουμε και το δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι και ο καιρός βροχερός. Όλα είναι φθινοπορεινή ημέρα σήμερα, όχι ανοιξιάτικη. Τρίτωσε το κακό με τον καιρό. Τρίτωσε. ήταν και η τιμωρία που. Και η τιμωρία, όλα είναι. Πάντως πώς... δεν μας τόουν εμάς αυτά. Θα προσπαθήσουμε με τα παιδιά μαζί. Αυτό τους είπα τώρα μόλις τελείωσε την ομιλία. Αν μπορούμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση με το μεγάλο αντίπολο μας σήμερα και να πάρουμε ένα, όπως λέμε εμείς οι προπονητές, πάντα ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η ελπίδα μας. Πας για νίκη σήμερα. Χάρη, εγώ νομίζω ότι τις ομάδες που κοτσάρω πρέπει να τους λέω ότι πρέπει να τον κερδίσουμε πάντα, γιατί πάμε για νίκη. Άλλος χάνει την έννοιά του και ο συναγωνισμός αυτός στον αθλητισμό. Βέβαια, έχεις πάντοτε την πραγματικότητα μπροστά σου. Αυτοί όμως την πραγματικότητα γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι παίκτες. Εσύ προσπαθείς να τους πείσεις ότι στο ποδόσφαιρο όλα είναι δυνατά. Και προς αυτό το σκοπό και το στόχο θα βαδίσουμε. Στο ψυχολογικό τομέα είσαι προφέσορας. Όταν λέμε ψυχολογικό εννοώ την επικοινωνία που έχω με τα παιδιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να επικοινωνήσω με τα παιδιά. Είμαι παλιός ποδοσφαιριστής, έτσι ξεκινώ πάντοτε. Ξέρω πώς σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής. Έχω κάποια γνώση και ικανότητα να επικοινωνήσω με τα παιδιά αυτά και νομίζω αν όχι τίποτα άλλο τουλάχιστον θα παίξω ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι ήσουν 87-88, ήσουν τελευταία φορά. Τελευταία φορά ήμουν 88-90. 88-90. Κάθε 10 χρόνια έρχομαι στον Άρη. Το έχουμε κάνει ένα δεκαετία. Εδώ όμως φαίνεται ότι πια δεν θα είναι κάθε 10 χρόνια. Οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε ότι η συμφωνία είναι μεν τώρα στην τεχνική ηγεσία, από εκεί και πέρα όμως αναλαμβάνεις άλλα καθήκοντα αυτά. Χάρη, που μην προχωρείς, δεν ξέρω τίποτα. Λέβαια. Ήρθα, ξέρεις αμέσως. Μόλις με τηλεφώνησε και ο Δημήτρης Κοντομινάς και ο Λάκης ο Ιωαννίδης. Δύο φίλοι. Από τα παλιά. Από τα παλιά. Αμέσως πήρα το αεροπλάνο και ήρθα, διότι προέχει και προτρέχει, θα έλεγα, η συγκομιδή όσο μπορούμε περισσότερο βαθμών, ούτως ώστε ο Άρης να βγει με αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε με τις 6 ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη, του χρόνου τουλάχιστον μέσα στις 6 ομάδες. Είναι μεγάλη δουλειά η συμμετοχή μας στην Ευρώπη. Ο Άρης ήταν το δέλεα, Αλκέτα. Ο Άρης ήταν το δέλεα για να έρθεις, για να πεις τον ναι, να πάρεις το αεροπλάνο και να έρθεις. Περισσότερο επειδή ήταν ο Άρης, θα έλεγα ναι. Περισσότερο για τον Άρη, ναι. Μάλιστα. Έχεις αρκετά χρόνια να μπεις μέσα. Όχι, στο πρωτάθλημα. 1,5 περίπου χρόνο. Ήμουν στον Ηρακλή. Ήσουν στον Ηρακλή. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και εκεί με τον άλλο ιστορικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης, όπου τον πήραμε σχεδόν στην κατηφόρα και τον κρατήσαμε στην πρώτη εθνική κατηφόρα. Υπήρχε ανάταση μετά. Ανάταση, ναι. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο πράγμα τώρα με τη διαφορά ότι προσπαθούμε να μπούμε στην Ευρώπη, βέβαια, εδώ. Μετά τη μεγάλη περιπέτεια που είχε ο σύλλογός μας με τη β' εθνική κατηγορία. Η παίκταση είναι καλή, Χάρη. Υπάρχει καλό έμψυχο υλικό στην ομάδα. Θα δυσκολευτεί σήμερα αρκετά. Ουσιαστικά βέβαια τους ξέρεις τους παίκτες. Τους περισσότερους ναι. Ορισμένα παιδιά όχι. Αλλά κυρίως δεν ξέρω τους χαρακτήρες τους, τι προσωπικότητες είναι.
Αλλά νομίζω μέσα στην εβδομάδα αυτή που θα είμαστε πάνω στη Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη Κυριακή θα τους μάθω όλους. Ειδικά για το παιχνίδι το αυριανό, νομίζω και για σένα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία μετά από τόσο χρόνια, δεν είναι? Αναλαμβάνεις μια ομάδα, τους ξέρεις βέβαια τους παίκτες, τους περισσότερους, όπως μου είπες, δεν τους γνωρίζεις σαν προσωπικότητα, γιατί και το ψυχολογικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σωστά. Τι να κάνεις έναν ποδοσφαιριστή που είναι άριστος από πλευράς τεχνικών προσόντων, αλλά από ψυχολογικής πλευράς δεν μπορεί να αποδώσει ένα ντέρμπι, λέω παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Ακριβώς. Χάρη σε ένα ντέρμπι παίζει μεγάλο σημαντικό παράγοντα, παίζει η ψυχολογία του παίκτου. Και από ό,τι κατάλαβα και όταν μου είπαν οι συνάδελφοι προπονητές, με τους οποίους ζήτησα πολλές πληροφορίες από χτες το βράδυ, λείπει πολύ η ψυχολογία στην δικιά μας την ομάδα. Λόγω των συνεχών αλλεπαλλήλων ητών που είχαμε τις τελευταίες αγωνιστικές ιδίως και κυρίως με την Ξάνθη που χάσαμε στο Καρλάο, υπάρχει μια πτώση ηθικού. Αυτό προσπαθούμε να ανυψώσουμε για το μεγάλο και δύσκολο αυτό παιχνίδι που παίζουμε σήμερα. Έχει ελπίδα ο Άρης για αυτό το θετικό εντός εισαγωγικών αποτέλεσμα, Αλκέτα? Ναι, δεν φτάνει δηλαδή ότι μπαίνει στα βαθιά κατευθείαν, ναι. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τον Ολυμπιακό. Ναι. Κοίταξε Χάρη, για μένα ποτέ δεν ήταν εύκολο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είσαι στην εθνική ομάδα, ήμουνα και τα ξέρεις πολύ καλά. Είσαι ομάδας, ήταν δύσκολες στιγμές πάντοτε. Δεν με πτώουν λοιπόν τα δύσκολα εμένα. Αυτό προσπάθησα και είπα σήμερα στους παίκτες τη θεωρία που κάναμε εδώ και μισή ώρα. Στη ζωή της θα πρέπει να βρουν και θα βρουν πάντα δυσκολίες. Αλλά οι λέξεις αθλητής, αυτό πάνε να πει, επιτελεί κάποιον άθλον. Και ο πρώτος άθλος ενός αθλητού, Χάρη, είναι να νικήσει το ίδιο το ψυχολογικό του άγχος που έχει. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα κατεβούν τα παιδιά σήμερα να παίξουν ελεύθερο ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό και σε οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, τυχαία θα έλεγα. Διότι και η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, η νίκη είναι πιο κοντά προς το μέρος της ομάδας του θρύλου, να το πούμε έτσι. Εντός έδρας είναι ακατανίκητη. Είναι μια ομάδα που επίσης έχει νίκη. Ακριβώς. Είναι ακατανίκητη η ομάδα. Έρχεται από νίκες. Δύσκολα τους κερδίζεις. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Παίζουν γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση στην Ευρώπη. Όλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά παραμένει ένα το αλλά. Τι θα αντιπαρατάξει το ψυχικό στένος το δικό μας. Και θέλω να πιστεύω ότι στον Άρη και λόγω σεβασμού, θα έλεγα, και στην ιστορία μας ακόμα, αν όχι τίποτα άλλο, θα πρέπει να αντισταθούμε ίσως και κάπως περισσότερο από τις άλλες φορές. Αν όχι τίποτα άλλο, να δείξουμε ότι τα επόμενα παιχνίδια ο Άρης είναι παρόν για αυτή τη διάκριση στην Ευρώπη. Που τη θέλεις και εσύ, όσο και οι παίκτες, όσο και ο κόσμος του Άρη. Ακριβώς. Έτσι, ίσως είναι και το καλύτερο αντίδοτο ή το καλύτερο φάρμακο σε σχέση με αυτά που πέρασε η ομάδα την περσινή περίοδο. Ακριβώς, Χάρη. Έτσι το έλεγα και προηγουμένως και μάλιστα θα έλεγα τώρα που μίλησε και για κόσμο ότι θα πρέπει να δώσει συγχαρητήρια τον κόσμο του Άρη, διότι τόσο και στην Β' Εθνική όσο και στην Α φέτο τον υποστηρίζει και τρέχει από κοντά του και είναι γεμάτη κερκίδα. Είναι από τους πρωταθλητές στα εισιτήρια ο Άρης. Βεβαίως. Και νομίζω ότι αν κουνήσουν και λίγο, που λέμε, τον εαυτό τους, θα φέρουν πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί διψά χάρη ο κόσμος του Άρης για διακρίσεις. Ειδικά θα πρέπει να ξέρουν οι παίκτες ότι έρχονται σε μια ομάδα η οποία διακρίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έβγαινε τακτικότατα και στην Ευρώπη παλιότερα χρόνια. Και είναι καιρός πλέον την ομάδα αυτή να τη φέρουν οι ίδιοι εκεί που τη αξίζει, τη θέση που πρέπει να βρίσκεται ο Άρης. Τους υπολογισμούς για έξοδο στην Ευρώπη πρόλαβες να τους κάνεις, Αλκέτα? Όχι, αλλά περίπου ξέρω το πρόγραμμα. Αν και όπως ξέρεις υπάρχει αυτή η τιμωρία, δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατηθεί ή όχι. Αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες της ομάδος, Χάρη, να μαζέψουμε τους βαθμούς και να βγούμε στην Ευρώπη. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα σου έλεγα ποιες ομάδες φοβάσαι, είναι αρκετές ομάδες. Όχι, μην μου τα λέει γιατί δεν ξέρω. Δεν είναι καμία σχέση. Όχι, γιατί έχω και καιρό να δω και τους αντιπάλους, ξέρεις. Τους περισσότερους αντιπάλους δεν τους είδα. Γιατί όσες φορές ερχόμουν, έβλεπα τον Άρη του Καρυλάου και τον Ολυμπιακό που είδα 2-3 φορές. Με 2-3 μεγάλα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και τη Γιουβέντους που έπαιξε πολύ καλά. Τώρα τι μπορεί να ξέρεις για Όφη, ΑΕΚ κτλ. Και λέω ΑΕΚ γιατί. Είναι επόμενος αντίπαλος, ναι, είναι. Την ΑΕΚ αυτή την έχω δει αρκετές φορές και στην Αμερική ακόμη, με το Satellite βλέπουμε. Την έχω δει, είναι άλλη μια καλή ομάδα η ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ δύσκολος και στο Χαριλάο ακόμα να παίξουμε. Θεωρείται μεγάλος αντίπαλος και η ΑΕΚ. Είσαι από αυτούς που πιστεύουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Αλκέτα? Ναι, Χάρη, ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο και απόδειξη σε αυτό που λέω είναι οι διακρίσεις που έχουμε στις μικρές ομάδες. Ξέρεις, πάντοτε σαν προπονητής εθνικής ομάδας, όποτε συμμετείχα σε σεμινάρια της UEFA, μου λέγανε τι κάνετε και βγάζετε σε ένα τόσο καλούς παίκτες. Και οι μόνοι που δεν το ξέρουμε είναι οι δικοί μας παράγοντες και δεν κάνουν τίποτα.
Θέμα νοοτροπίας. Νοοτροπίας και οργάνωσης. Οργάνωση. Δεν κάνουμε τίποτα να οργανώσουμε ακριβώς αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Να μην συζητάμε τέτοια ώρα τώρα, χάρη σε μια άλλη εκπομπή σου μπορεί να πούμε ορισμένα πράγματα που έχουμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί θέλω να. Να σου πω κι εγώ ευχές στην εκπομπή σου. Χάρηκα που μίλησε και από κοντά, καλά. Γιατί όλο μιλούσαμε από μακριά, από χιλιάδες μίλια. Μόνο τηλεφωνικά μιλούσαμε. Μόνο τηλεφωνικά. Ούτως ή άλλως. Τώρα, θέλοντας και εμείς, θα μιλάμε και από κοντά. Βεβαίως, τα χαρώ πολύ. Ξαφνικά μπαίνει στα δύσκολα, αλλά αυτά τα δύσκολα μπορεί εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ακριβώς. Αλκέτα, καλή επιτυχία. Μια χαρά σου, Χάρη, ναι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, για. Κυρίες και κύριοι, για να πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ακούσαμε προηγουμένως τι μας είπε ο κύριος Αλκέτας Παναγούλιας στην πρεμιέρα που θα κάνει στον πάγκο του Άρη Σαραγώνα με τον Ολυμπιακό σε λίγες ώρες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από αγγλικό ποδόσφαιρο, από τα παιχνίδια που έγιναν τη χθεσινή μέρα της Premier League. Στις 26 Μαΐου στο στολίδι της Καταλωνίας, στο ιστορικό Camp Nou της Βαρκελόνης, μια γερμανική και μια βρετανική ομάδα θα τεθούν αντιμέτωποι στο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Και αν για την Bayern Μονάχου μετά το 3-3 στο Κίεβο κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο και απλώς επιβεβαιώθηκε με το εκπληκτικό γκολ του Μάριο Μπάσλι, που έσβησε ουσιαστικά τις ελπίδες της Δυναμό, για τη Manchester United τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Το 1-1 στο Old Trafford έδινε στη Juventus τον τίτλο του φαβορή για πρόκριση στον 4ο συνεχόμενο τελικό του Champions League. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μόλις το 5ο λεπτό από τη σέντρα του Διαβίτη του Ζιντάν, ο Ιντζάγκη έβαλε φωτιά στον Τελεάλπη. 6 λεπτά αργότερα, όπως έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, η τύχη χαμογέλασε τη μεγάλη κυρία. Η κόντρα που έβαλε ο Στάμ στο σούτ του επιθετικού της Γιούβε ξεγέλασε το Σμάιχελ και οι Ιταλοί βρέθηκαν με το ένα πόδι στο αεροπλάνο για την Ισπανία. Λένε ότι οι Άγγλοι δεν εγκαταλείπουν ποτέ ένα παιχνίδι πριν τη λήξη του, και η επιβεβαίωση ήρθε την Τετάρτη. Όλοι ξεπέρασαν το σοκ οι κόκκινοι διάβολοι, μπήκαν ξανά στο παιχνίδι με την κεφαλιά του Κιν. Και λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο παίκτης που έχει κάνει τη διαφορά στη φετινή Manchester, ο Dwight York, την έφερε σε σκορ πρόκρισης. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ήταν απογοητευτικοί. Έτσι, σε μια τις αγγλικές αντεπιθέσεις, ο York άδειε στην άμυνα και ο Cole έβαλε την ταφόπλαγα στις ιταλικές ελπίδες. Στο κύπελο κυπελούχων τώρα, η Μαγιόρκα έκανε την έκπληξη και μπήκε σφήνα στο δίδυμο των φαβορί για τον τελικό. Οι νησιώτες με όπλο το 1-1 που είχαν πάρει στο Stamford Bridge έδωσαν χώρο στην Chelsea και χτύπησαν την κατάλληλη στιγμή με τον Αργεντίνο Πιατζίνι, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελευταίο τελικό του κυπέλου κυπελούχων. Παρτενέρ της στο Villa Park του Birmingham θα είναι η ντεφορμέ τον τελευταίο καιρό Λάτσιο που έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα στην Λοκομοτίβ, αφού έμεινε στο 0-0 στο Ολύμπικο και πέρασε χάρη στον γκολ που πέτυχε στον ισόπαλο αγώνα της Μόσχας. Στο κύπελο UEFA το ενδιαφέρον περιοριζόταν στον αγώνα της Μπολόνια, αφού η Πάρμα είχε καπαρώσει μια θέση του τελικού από το πρώτο παιχνίδι. Το πάντα ο Βερόν. Ωραία η παλιά για τον Μπάλμπο, να το 1-0. Είναι το 1-0. Είναι το 1-0 από τον Αμπέλ Μπάλμπο που πανηγυρίζει δικαιολογημένα 34ο λεπτό. Συναγερμό στα καρέ της Πάρμα για αυτό το κόρνερ που εκτελέστηκε από τους Ισπανούς. Η κεφαλιά και γκολ. Το γκολ από τον Πριέτο. Μπογκοσιάν. Καταπληκτική ενέργεια πάνω στον Τζουνίνιο. Αλλαγή παιχνιδιού εξίσου όμορφη. Η παλιά με το κεφάλι από τον Μπεναρίβο για τον Κιέζα. Το σούτ του Κιέζα, γκολ. Το 2-1. Στην Πολόνια λοιπόν οι γηπεδούχοι κρατούσαν την πρόκριση στα χέρια τους μέχρι το 89 με τον γκολ του Παραμάτη από το 18ο λεπτό. Αλλά το πέναλτι του Λοράν Μπλαν έφερε τη μεγάλη ανατροπή και έδωσε το σύνθημα για τα απίστευτα επεισόδια που ακολούθησαν μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Τηλεοπτικός δαίμον χτύπησε. Εγώ ανακοίνωσα ότι θα πάμε σε παιχνίδια της Premier League. Πήγαμε στα ευρωπαϊκά κυπέλα. Θα πάμε αμέσως μετά σε παιχνίδια της Premier League, γιατί πρώτα πρέπει να κάνουμε και πάλι μια στάση στο ξενοδοχείο του Άρη για να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Θόδωρο Δαλκίδη. Καλό μεσημέρι. Είσαι ο μοναδικός παίκτης, νομίζω, που αγωνίστηκε στην περίοδο 88-90 κάτω από τις οδηγίες του Αλκέτα Παναγούλια. Ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Ήμουν τότε παίκτης ομάδος και. Πώς είδες κάτι τύχει να έχω προπονητή τον κύριο Αλκέτα. Πώς είδες την επιστροφή του δάσκαλου, τον λέω καλά ή όχι? Έτσι είναι. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να μας βοηθήσει. Να μας μεταδώσει αυτή την ψυχολογία, την καλή ψυχολογία. Είστε πεσμένοι ψυχολογικά, Θόδωρε, μετά τα τελευταία αποτελέσματα? Κοίταξε, σίγουρα τα τελευταία αποτελέσματα ήταν εκτός του στόχου που είχαμε βάλει και δεν είναι άγνωστο από την έξοδο στην Ευρώπη. Και αυτά τα τελευταία αποτελέσματα σίγουρα έχουν βαραίνει τα πόδια των παικτών. Και σίγουρα αυτή τη στιγμή η κατάλληλη βοήθεια από τον κύριο Αλκέτα θα είναι καταλυτική, πιστεύω.
γιατί πιστεύουμε ότι ξέρει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από εκεί πέρα ό,τι άλλο και να πούμε δεν χρειάζεται. Τι σας είπε πριν από λίγο ο κύριος Παναγούλιας? Μας είπε ότι μίλησαμε φυσικά για το παιχνίδι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε λίγες ώρες, να πάμε να παίξουμε ένα ελεύθερο παιχνίδι και στις δυνατότητες μας να το κερδίσουμε. Αυτό τα λέει όλα. Πιστεύεις ότι τα έχει έγκαιο Άρης κάτω από τις συνθήκες που έχουν ζωγραφιστεί μέχρι στιγμής ανάγλυφα, δηλαδή και την πεσμένη ψυχολογία και η αντικατάσταση του προπονητή, ο ερχομός του Αλκέτα, ο πολύ δύσκολος αντίπαλος, ο Άρης δεν έχει να χάσει τίποτα, είναι ένα παιχνίδι που κάποιοι το είχαν χαμένο, δεν ξέρω εσείς ποδοσφαιριστές έχετε έναν δικό σας κώδικα επικοινωνίας. Έτσι όπως διαμορφώνονται όλες αυτές τις καταστάσεις, πιστεύεις ότι υπάρχουν κατάλληλα χέρια για τον Άρη να χτυπήσει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό? Πιστεύω ότι υπάρχουν. Χαμένο το μπορεί να το έχουν ο κόσμος, ο φύλαθλος, αλλά εμείς οι ποδοσφαιριστές πιστεύουμε σε αυτό το παιχνίδι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο. Μπορεί θεωρητικά ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα, είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και εμείς διαθέτουμε καλούς παίκτες και θα παίξουμε με όλη μας την πίστη να κερδίσουμε. Γιατί διαθέτουμε, όπως είπα, και καλούς παίκτες και έχουμε βάλει σαν στόχο σε πρώτη φάση να βγει η ομάδα στην Ευρώπη, να ικανοποιηθεί όλο το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, ο κόσμος μας, και από εκεί και πέρα έχουμε όλες τις δυνατότητες για τα επόμενα χρόνια να πάμε ακόμα καλύτερα και να χτυπήσουμε και το πρωτάθλημα. Πριν λίγες μέρες όλοι είχαν κάτι παραπάνω από σίγουρο τον Άρη στην Ευρώπη. Τις τελευταίες μέρες κάτι έχει αλλάξει. Πιστεύεις ότι ο Άρης έχει βγει ή όχι στην Ευρώπη, Θοδωρή? Ή θα υπάρξει ένας σκληρός αγώνας μέχρι το τέλος? Υπάρχουν 8 παιχνίδια ακόμα. Υπάρχουν 3-4 ομάδες ακόμα που είναι βασικής υποψήφιες για την Ευρώπη. Αλλά πιστεύω ότι εμείς είμαστε σε καλή μοίρα, γιατί πιστεύω στο έμψυχο υλικό της ομάδος. Με την αλλαγή πιστεύω και τον κύριο Αλκέτα πιστεύω θα μας βοηθήσει καταλητικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σίγουρα υπήρχαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα, αλλά ας μην ξεχνάμε, στην ομάδα υπάρχουν 8-9 καινούργιοι παίκτες και θα ήταν πολύ δύσκολο μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών να γίνει μια τόσο πολύ καλή δουλειά και να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω τώρα ότι με την ψυχολογική βοήθεια που θα μας δώσει και ο κύριος Αλκέτας να πετύχουμε τον στόχο μας. Και πιστεύω αυτό γιατί γνωρίζω τον κύριο Αλκέτα και τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρω το πώς μεταδίδει αυτή την ψυχολογία στον ποδοσφαιριστή και είναι το κατάλληλο φάρμακο που θέλαμε αυτή την εποχή. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρέ. Καλή επιτυχία και για το σημερινό παιχνίδι, αλλά και για την υλοποίηση των στόχων από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και περιεχόμαστε με αγγλικό ποδόσφαιρο.